Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μαζί θα δούμε τις ειδήσεις του τελευταίου 24ου όπως καταγράφηκαν από τους δημοσιογράφους και τεχνικούς της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι Τρίτη 27 του μήνα και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Ιαματικό Άγιο Παντελεήμονα. Θα ξεκινήσουμε με την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την πορεία της πανδημίας. Χρειάζεται προσοχή και πειθαρχία από όλους μας. Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα με την πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα έχει αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα και όπως κατ' επανάληψη έχετε ακούσει, είναι η μετάλλαξη που απειλεί κυρίως τους ανεμβολίες τους. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών θα οδηγήσουν σε νέες μεταλλάξεις και σε μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Έχουμε πει ότι κάθε ανεμβολίαστος είναι ένα εργαστήριο παραγωγής νέων μεταλλάξεων. Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης, όπως είναι το FDA και ο EMA, ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ενέκριναν με αδειοδότηση υπό προϋποθέσεις από το Μάιο καταρχάς το εμβόλιο της Pfizer για εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών. Ενώ πριν 3 μέρες, μόλις την Παρασκευή, ο EMA ενέκρινε και το εμβόλιο της Moderna με το όνομα Spikevax και για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Η έγκριση και για τα 2 αυτά εμβόλια δόθηκε με βάση τις κλινικές μελέτες στη Pfizer 2.260 παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και της Moderna 3.732 παιδιών. Συνολικά 6.000 δηλαδή παιδιά πήραν μέρος σε αυτές τις μελέτες των εταιριών Pfizer και Moderna. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί 62.000 εμβολιασμοί. Η μέρα αναμένεται να κλείσει κοντά στους 75.000 εμβολιασμούς. Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε 27 Δεκεμβρίου περισσότεροι από 10.200.000 εμβολιασμοί. Περισσότερο από 5.600.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,4% επί του γενικού πληθυσμού και 63% επί του ενήλικου πληθυσμού. 4.915.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 46,8% επί του γενικού πληθυσμού και 55% επί του ενήλικου πληθυσμού. Σε σχέση με τα ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα, όπως γνωρίζετε, τα δίνουμε κάθε 2 εβδομάδες. Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω, το 70,9% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού, αυτό θα ανέλθει στο 71,3%. Η ηλικιακή ομάδα 80-84, το 71,7% έχει ήδη εμβολιαστεί με τα ραντεβού στο 72%. 75-79, το 83,8% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και αν υπολογίσουμε με τα ραντεβού, αυτό θα ανέλθει στο 84,1%. Η ηλικιακή ομάδα 70-74, το 78,1% έχει ήδη εμβολιαστεί και με τα ραντεβού θα ανέλθει στο 78,4%. Η ηλικιακή ομάδα 65-69, το 79% έχει ήδη εμβολιαστεί και με τα ραντεβού θα ανέλθει στο 80%. 60-64, το 74,9% έχει ήδη εμβολιαστεί με τα ραντεβού στο 75,4%. 55-59, 71% με τα ραντεβού 72%. Η ηλικιακή ομάδα 50-54, 67,6% με τα ραντεβού 68,4%. 45-49, το 64% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, με τα ραντεβού θα ανέλθει στο 65%. 40-44, το 58% έχει ήδη εμβολιαστεί, 60% με τα ραντεβού. 35-39, 51% έχει ήδη εμβολιαστεί, με τα ραντεβού 52%. 30-34, το 48% έχει ήδη εμβολιαστεί, με τα ραντεβού θα ανέλθει στο 50%. 25-29, το 45% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού θα ανέλθει στο 47%. 18-24, το 34% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού θα ανέλθει στο 36%. Η ηλικιακή ομάδα 15-17, οι έφηβοι που ανοίξαμε πριν από λίγες μέρες,
Το 5% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν συνυπολογίσουμε και τα ραντεβού θα ανέλθει στο 7%. Πάμε τώρα στην δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ανακοίνωσαν την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας που αφορά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον κατώτατο μισθό και παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Και όπως ξέρετε, στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε κατά 8% περίπου. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά. Η αύξηση την οποία θα αποφασίσουμε σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω όμως ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τη θέση εργασίας αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Όπως επίσης ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων. Και τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους, έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό, είναι όμως απολύτως ρεαλιστική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει ουσιαστική, διότι δείχνει πως σταθερό μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί η αύξηση αυτή, εν μέσω των μεγάλων δυσκολιών της πανδημίας, σηματοδοτεί την αισιοδοξία μας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Και μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που πριν από λίγο παρακολουθήσαμε, που ήταν από την εισαγωγική τοποθέτησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην κουβέντα μας, την αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί η βουλευτής του Νομού Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα. Κυρία Βέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επέρεται ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δίνει αύξηση στον κατώτατο μισθό και μάλιστα στέλνει το μήνυμα ότι κάτι αλλάζει. Αν κατάλαβα και ερμήνευσα σωστά την δήλωσή του. Αυτή η αύξηση θεωρώ ότι είναι μία κοροϊδία και ένας εμπεγμός για τους εργαζόμενους, πρώτα απ' όλα. Αυτό το 2% σημαίνει το μήνα 13 ακαθάριστα ευρώ. Δηλαδή 11 ευρώ, για να το πω αλλιώς, είναι 52 λεπτά την ημέρα. Ένα μπουκάλι νερό δηλαδή. Αυτό είναι, αν μη τι άλλο, όπως σας είπα, κοροϊδία, διότι ταυτόχρονα έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στα βασικά αγαθά, πρώτα απ' όλα στην ενέργεια, στο ρεύμα. Οι καταναλωτές, εκτός από το 20% της αύξησης που είδαν το προηγούμενο φθινόπωρο που έκανε στο ρεύμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα δουν τώρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Έχουμε αύξηση στα καύσιμα, έχουμε αύξηση στα βασικά αγαθά στο σούπερ μάρκετ και βέβαια έχουμε την νομιμοποίηση της απλήρωτης εργασίας, η οποία με τις υπερορίες, οι υπερορίες μάλλον θα πληρώνονται σε ρεπό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα και πάρα πολύ επιβαρυντικά για ένα νοικοκυριό, για τους εργαζόμενους και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να εμπέζει ουσιαστικά τους εργαζόμενους με τα 52 λεπτά την ημέρα. Ταυτόχρονα έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για αύξηση του κατώτατου μισθού για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτό η Ευρώπη το κάνει γιατί θέλει να στηρίξει τη ζήτηση, την κατανάλωση δηλαδή, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βέβαια
Η αύξηση του βασικού μισθού είναι μια προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό από ό,τι φαίνεται το μήνυμα όμως δεν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εμπέζει κανονικά τους εργαζόμενους. Να πω και το εξής, ότι... Απλά ήθελα να σας πω ότι στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εργοδότες, οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούσαν πάγωμα των μισθών και εντούτοις η κυβέρνηση προχώρησε αυτήν την μικρή, όπως χαρακτηρίζεται, των 13 ευρώ μηνιαίως αύξηση. Λέτε ότι οι αντοχές της οικονομίας είναι πολύ μεγαλύτερες και άρα θα μπορούσε να είναι διαφορετική η αύξηση του κατώτατου μισθού. Σας είπα ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι προϋπόθεση για να ανακάμψει η οικονομία μας. Είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη στην οικονομία. Ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζω ότι προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Άργησε 2 χρόνια. Είμαστε η μόνη χώρα, εμείς και η Λετωνία, που δεν αυξήσαμε το μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει αύξηση για τα Golden Boys. Να σας πω χαρακτηριστικά εμάς που μας αφορά στον τόπο μας. Η ΔΕΗ έκανε αύξηση από 30 διευθύνσεις που είχε, τις έκανε 90 για να αυξάνει το μισθό των διευθυντικών στελεχών. Δηλαδή αύξησε σε 90 τις διευθύνσεις για να δίνει στα διευθυντικά στελέχη μεγάλους μισθούς. Δημιούργησε επιπλέον διευθυντές. Δημιούργησε επιπλέον διευθυντές, λέτε, και προϊσταμένους και στελέχη. Τελέχη προϊσταμένος και βέβαια ο κύριος Τάσης, ο οποίος ετήσιο εισόδημα έχει πάνω από 300.000. Το ξέρουμε αυτό επίσημα. Επίσης να σας θυμίσω ότι σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, όταν είχε σχεδόν πτωχεύσει η χώρα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 11% αύξηση του κατώτατου μισθού, κατήργησε τον υποκατώτατο, αυτό τον ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό που αφορούσε τα παιδιά που ήταν κάτω από 25 ετών, που ήταν και αντισταγματικό αν θέλετε, διότι για την ίδια εργασία τα παιδιά που ήταν κάτω από 25 αμείβονταν λιγότερο, είχαν τον υποκατώτατο μισθό και αύξησε αυτό το μισθό 27%. Αυτό τι απήχηση είχε στην οικονομία? Μειώθηκε η ανεργία, αυξήθηκε το ΑΕΠ, υπήρχε αυτή η εσωτερική ζήτηση, η κατανάλωση που σας είπα προηγουμένως. Αυτό όπως φαίνεται δεν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εξυπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται αυτή τη στιγμή από το κυβερνών κόμμα έχουν αυτό το σκοπό, να βοηθήσουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Να σας πω χαρακτηριστικά, ο πτωχευτικός νόμος που ψηφίστηκε, που δεν διασφαλίζει την πρώτη κατοικία, ουσιαστικά είναι δώρο στους τραπεζίτες. Και είναι δώρο στους τραπεζίτες τη στιγμή που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας χρωστάει 340 εκατομμύρια, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Επίσης το εργασιακό με κατάργηση... Πριν πάμε εκεί, την ώρα που οι τραπεζίτες μειώνουν τα υποκαταστήματα, άρα δυσκολεύουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όχι μόνο αυτό, εμείς κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και εγώ προσωπικά έκανα ερώτηση για τα καταστήματα που κλείνουν στην Κοζάνη, στα Σέρβια και στην Πτολεμαΐδα. Ειδικά τα Σέρβια δεν έχουν κανένα κατάστημα που θα δουλεύει, η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στους καταναλωτές, πρώτα απ' όλα στους πολίτες, που θα πρέπει να διανύουν τεράστια απόσταση ένας κόσμος ο οποίος είναι αγροτικός, μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν αυτή την ευχέρεια, αν θέλετε, και με τα ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να διανύουν για μια με την τράπεζα τεράστια απόσταση και 100 χιλιόμετρων να πάνε και να έρθουν έως την Κοζάνη. Επίσης, είναι δυσχεραίνει τους επιχειρηματίες το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων και βέβαια σημαίνει ανεργία για τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους των τραπεζών, οι οποίοι θα βγουν είτε σε εθελούσε είτε σε απόλυση. Να συνεχίσω όμως ότι και με το εργασιακό και την κατάργηση του οχτάρου και τις απλήρωτες υπερορίες είναι δώρο ουσιαστικά για τους μεγαλοεργοδότες. Επίσης τώρα σήμερα, αύριο μάλλον ψηφίζεται ο νόμος Κεραμέως Μητσοτάκη, ο οποίος αφήνει και 25.000 παιδιά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής εκτός πανεπιστημίων, που είναι δώρο ουσιαστικά στους σχολάρχες και στα κολέγια. Και βέβαια το νέο ασφαλιστικό που θα έρθει τελευταία μέρα που κλείνει η Βουλή, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το Σεπτέμβρη, θα στοιχήσει στους Έλληνες φορολογούμενους πάνω από 75 δις και είναι δώρο στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που θα τζογάρουν ουσιαστικά τα χρήματα των εργαζομένων. Άρα όλοι οι νόμοι αυτοί που ψηφίζονται από το κυβερνών κόμμα, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Εξυπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι η κυβέρνηση των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.
Ας φωτίσουμε λιγάκι το θέμα που αφορά την εκπαίδευση, γιατί από όσο ξέρω είστε και θα ανέβετε και στο Βήμα, θα μιλήσετε και στην Βουλή. Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ τι μας λέει, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Εννοώ χωρίς βάση, χωρίς κάποιο όριο, ο πύχης να είναι στο μηδέν, να μπορεί να μπει κανείς στο ελληνικό πανεπιστήμιο χωρίς κάποια επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ποιον τρόπο θα λειτουργεί το ελληνικό πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, εμείς δεσμευτήκαμε ως κόμμα ότι όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και θα επαναφέρει, θα αποκαταστήσει τους αδικημένους της φετινής χρονιάς. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Θα κρατήσουν τα παιδιά αυτή τη βαθμολογία για να μπορέσουν να περάσουν στα πανεπιστήμια. Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός, πηγάζει από πραγματικές ανάγκες. Καταρχήν ήταν μια πολύ ιδιάζουσα χρονιά, μια χρονιά με κορονοϊό, όπου τα παιδιά υπήρχαν μαθήματα που δεν τα διδάχτηκαν, όπως ήταν ας πούμε το σχέδιο, και είχαμε, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, ένα γράμμα ενός μαθητή που αρίστευσε όλα τα μαθήματα. Στην αρχιτεκτονική. Ναι, ακριβώς, και δεν μπόρεσε να περάσει τη σχολή που ήθελε, μάλλον με 19 τόσα χιλιάδες μόρια. Γιατί δεν διδάχτηκε και το σχέδιο, όπως και πολλά παιδιά δεν είχαν και πρόσβαση πολλά παιδιά στην τηλεκπαίδευση, και είχαμε το πιο μακροχρόνιο κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Ευρώπη. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης διάλεξαν να κάνουν αυτή την τεράστια αλλαγή, να βάλουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια και να αφήσουν πάρα πολλά παιδιά, τα οποία έγραψαν και καλά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα, με το μέσο που υπολογίζεται, όπως ας πούμε και με τους αθλητές. Μένουν κάποιοι αθλητές εκτός, γιατί ίσως δεν μπόρεσαν να πάνε καλά σε ένα ειδικό μάθημα, σε ένα ειδικό άθλημα. Είναι ένα άδικο σύστημα. Και βέβαια είχε εξασφαλίσει ότι θα κάνει ισοδύναμα τα πτυχία των κολεγίων πριν λίγο καιρό. Είχε ψηφιστεί με τροπολογία βραδινή που μας έφερε στη Βουλή ότι τα κολέγια, τα πτυχία των κολεγίων θα είναι ισοδύναμα με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων. Άρα εξασφάλισε το τοπίο και τώρα λέει στα παιδιά, εσείς που μείνατε και είστε ανίκανα παιδιά να μπείτε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είστε πολύ ικανά, αν έχει ο μπαμπάς σας και η μαμά σας να πληρώσει, να μπείτε στα κολέγια, να πάρετε το πτυχίο και αυτό να είναι ισοδύναμο με τα δημόσια πανεπιστήμια. Μήπως όμως αυτό ήταν και μια μέθοδος να σταματήσει η αιμορραγία συναλλάγματος, γιατί είχαμε μεγάλη εξαγωγή Ελλήνων νέων που σπούδαζαν στα Βαλκάνια ή και αλλού, και άρα είχαμε οικονομικό συνάλλαγμα που έφευγε στο εξωτερικό, ενώ σήμερα θα σπουδάζει στα κολέγια που είναι ισότιμα με τα ελληνικά πανεπιστήμια? Τι λέτε? Τα κολέγια δεν είναι πανεπιστήμια πρώτα απ' όλα. Ναι, η Ελλάδα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι κολέγια. Ένα αυτό. Δεύτερο, είναι συγκεκριμένες θέσεις των πανεπιστημίων, οι οποίες μένουν κενές αυτή τη στιγμή. Αυτές οι θέσεις που προβλέπετε να μπουν δηλαδή τα παιδιά στο πανεπιστήμιο θα είναι κενές. Είναι 25.000 παιδιά που μένουν εκτός. Να πούμε στα μέρη μας πώς τι αντίκτυπο θα έχει, έτσι, στη Δυτική Μακεδονία. Έχω κάνει πολλές συναντήσεις με τον Πρίτεν και τις Πρετανικές Αρχές. Θα κλείσουν πάρα πολλά τμήματα στο πανεπιστήμιο μας. Και μην νομίζετε ότι αυτό το επιχείρημα δηλαδή που χρησιμοποιεί η κυρία Κεραμέως, ότι τι θέλετε, να μπουν τα παιδιά με δύο και με λευκή κόλλα. Δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώτικα τα παιδιά των 17 χρονών, των 18, των 19, αλλιώτικα οριμάζουν. Και εν πάση περιπτώσει δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να μπουν και να δουν το πανεπιστήμιο και να προοδεύσουν. Και είδαμε, είναι λάθος αυτό που λένε ότι δεν βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, δεν παίρνουν πτυχίο. Είναι λάθος, είναι ψευδές. Ίσα-ίσα που, για παράδειγμα, το δικό μας πανεπιστήμιο, που είναι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, έχει πάρα πολλές πρωτιές σε όλα τα επίπεδα. Και στα μεταπτυχιακά, στα διδακτορικά, έχει πολλά βραβεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Γιατί ένα παιδί μπορεί να μπει με χαμηλή βαθμολογία, όχι με 2 και με 3, ούτε εμείς είμαστε αυτής της άποψης, αλλά όπως ήταν πριν, και μετά να αρεστεύσει ακόμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν δίνουμε λοιπόν, τι θέλουμε σαν κοινωνία, γιατί δεν δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να σπουδάσουν? Και αντίθετα, τους θεωρούμε ικανούς να πάνε στα κολέγια για να πληρώνουν? Είπαμε ότι η κυβέρνηση αυτή βοηθάει τα ιδιωτικά συμφέροντα, έτσι βοηθάει και τα κολέγια και τους σχολάρχες. Γι' αυτό σε όλα τα σχέδια νόμου και σε όλους τους νόμους που μας έφερε η κυρία Κεραμέως,
χειροκροτητή, απέναντί της έχει μόνο τους σχολάρχες και τους ιδιοκτήτες μεγάλων κολεγίων. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, όλοι ανεξαιρέτως, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή, είναι απέναντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι καταχραστήκαμε και λίγο τον χρόνο. Κλέψαμε από τον κοινοβουλευτικό χρόνο και υποχρεώσεις που έχετε, κυρία Βέτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. 3.000 ευρώ ήταν η στήριξη, η οικονομική στήριξη που εξαγγέλθηκε την άνοιξη για τα κλειστά καταστήματα κατά την περίοδο της πανδημίας, την χρονική στιγμή και περίοδο των Χριστουγέννων. Εν τούτης, όπως σήμερα δείχνουμε και αποκαλύπτουμε, αρκετοί επιχειρηματίες, ιδιαίτερα του λιανικού εμπορίου, δεν έχουν λάβει τις 3.000 ευρώ. Και ένα βοήθημα, μια στήριξη στην περίοδο της καραντίνας για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, έχουν πάρει όλοι οι συνάδελφοί σας? Εγώ ξέρω ότι αρκετοί έχουν πάρει την επιδότηση των 3.000 ευρώ που ήταν για την περίοδο των Χριστουγέννων. Πιστεύω ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν πάρει το βοήθημα των 3.000 ευρώ που ήταν για την περίοδο της καραντίνας, την περίοδο του Χριστουγέννων της καραντίνας. Αν κάποιοι δεν έχουν πάρει τα λεφτά ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά τους ή κάποιος με τον τραπεζικό λογαριασμό τους, να πάνε να το κοιτάξουν. Αυτοί που έχουν τους κάδους τους οποίους περιλαμβάνεται η επιδότηση θα πάρουν τα χρήματα 100%. Γιατί υπήρξαν παράπονα ότι κάποιοι περιμένουν αλλά δεν έχουν πάρει. Είναι θέμα λογιστικό να το δούμε. Είναι θέμα λογιστικό, αλλά ξέρω ότι από ό,τι ξέρω δεν έχει πληρώσει και όλους τους λογαριασμούς ακόμα. Άρα αναμένουμε. Αναμένουμε, ναι, αναμένουμε. Να μεταφερθούμε στην πόλη της Κοζάνης και θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash, καθώς το Γιάννη Νεβεσκιώτη μίλησε μία από τους κατοίκους σχεδόν στις παρυφές του κέντρου της πόλης της Κοζάνης, η οποία αντίκρισε στο μπαλκόνι της τα μικρά ζωάκια Μινκ, που εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν στις παρυφές της πόλης, αλλά και εντός του οικιστικού ιστού της πόλης της Κοζάνης. Είναι η πρώτη επίσκεψη από αυτά τα ζωάκια. Mm-hmm. Έγινε την περασμένη εβδομάδα. Εμείς με τον σύζυγό μου τα αντιληφθήκαμε το βράδυ της Πέμπτης. Mm-hmm. Νομίζαμε αρχικά ότι ήταν γάτες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες σε όγκο από γάτα. Mm-hmm. Και τελικά την Παρασκευή καταλάβαμε ότι πρόκειται για άλλο ζώο και όχι για γάτα. Mm-hmm. Απευθύνθηκα στην περιφέρεια, γιατί μου είπαν ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος. Η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, με καταδίγησε και μίλησα με το δασαρχείο της περιοχής. Mm-hmm. Και μου είπαν ότι είναι υπεύθυνος κάποιος καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και ύστερα κάθε βράδυ έχουμε επισκέψεις από τα ζωάκια. Δεν ξέρω τώρα αν είναι Μινκ, Βιζόν ή αν είναι Πετροκούναβα, όπως τα λένε. Και δεν είστε και υποχρεωμένοι να μπορείτε να τα διαχωρίσετε. Ακριβώς, αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστη η επίσκεψη. Σαφώς. Το σπίτι μου από την πίσω μεριά είναι προς τον ακάλυπτο. Mm-hmm. Δεν έχει ύψος δηλαδή. Mm-hmm. Και όλες αυτές τις ημέρες αναγκαζόμαστε να είμαστε με κλειστά παράθυρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα ζωάκια. Το δικό μας σπίτι, η δική μας πολυκατοικία, συνορεύει με ένα τέτοιο σπίτι. Μάλιστα. Και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή του Αγίου Νικάνορα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα σπίτια που σαφώς βρίσκουν την ησυχία τους και εμείς την ανησυχία μας. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες της Ελληνικής Υπαίθρου. Και πιο συγκεκριμένα, θα ξανασκαλίσουμε, αν θέλετε, στην Λαϊκή, ένα ζήτημα που προέκυψε με τις παγωνιές της περασμένης άνοιξης στους δενδροκαλλιεργητές. Ο λόγος και στην περιοχή του Μεσοβούνου θα μεταφερθούμε. Συναντούμε εκεί τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεσοβούνου, τον κύριο Γιάννη Ασφαλτίδη. Κύριε Ασφαλτίδη, η κουβέντα μας είναι, κύριε Ασφαλτίδη, τι γίνεται με το θέμα του παγετού. Είχαμε ακούσει κατά καιρούς, είχαμε δει και επισκέψεις υπουργών και του Προέδρου του ΕΛΓΑ και βουλευτών τοπικών και όχι μόνο, στις περιοχές, στα χωράφια, στον πρωτογενή τομέα.
και δεσμεύσεις ότι τελικά μέχρι τέλος Ιουλίου θα δοθεί, αν μη τι άλλο, η προκαταβολή. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ναι, έτσι είναι όπως θα λέτε. Έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών από τον Γαλγά, από τους γεωπόνους στην περιοχή του Μεσογόνου. Τώρα αναμένουμε τις προκαταβολές. Σε επικοινωνία που είχαμε το γραφείο του ΕΛΓΑ σήμερα, μου είπαν ότι έχει ολοκληρωθεί και επίσημα η καταγραφή. Απλώς τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία, να αποσταλούν στην Αθήνα για να αρχίσουν να καταβάλλεται το 40%. Το οποίο σημειωτό θα είναι βάση των δηλώσεων των παραγωγών. Βάση των δηλώσεων των παραγωγών ή βάση των εκτιμήσεων των... Πρώτη βάση η προκαταβολή θα είναι βάση των δηλώσεων των παραγωγών και ό,τι διαφορές προκύψουν μετά θα προσταφερθούν από την τελική εκτίμηση. Τώρα, αυτό η καθυστέρηση χρονικά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δυσκίνητο και είναι γραφειοκρατικό το σύστημα, γιατί μιλάμε για πια καλοκαίρι, οι άνθρωποι εξ αυτών αρκετοί δεν έχουν πάρει καμία παραγωγή και άρα δεν έχουν κάποιο εισόδημα και το ερώτημα είναι πώς ζουν μέχρι σήμερα οι κατεπάγγελμα αγρότες. Δυστυχώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι και μεγάλος ο όγκος των δηλώσεων που έχουμε, γιατί το μέγεθος του παγετού ήταν τεράστιο σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σχεδόν και όχι μόνο. Και ανακάσει και ο ΕΛΓΑ να προσλάβει έκτακτο προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι και γραφειοκρατικό το κομμάτι όσον αφορά τις εκτιμήσεις. Χρόνια ζητάνε οι φορείς των αγροτών να αλλάξει το σύστημα αυτό. Έχουμε υποσχέσει και από την τωρινή ηγεσία του ΕΛΓΑ ότι θα αλλάξει, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Αναμένουμε. Λέτε ότι το αίτημα των αγροτών που ζητούν αλλαγή στον τρόπο εκτίμησης. Γιατί σήμερα ένα κατεστραμμένο χωράφι, ολοσχερός κατεστραμμένο, που δεν έχει ούτε ένα καρπό σε κάποιο δέντρο, η εκτίμηση είναι 100% ζημιά. Στην πραγματικότητα όμως η αποζημίωση δεν ξεπερνά το 62-63%, έτσι δεν είναι? Με αυτά που μας έχει πει ο ΕΛΓΑ για το προέδρο του, στη σύσκεψη που κάναμε στο γραφείο του Περιφερειάρχη, είναι ότι θα ακολουθηθεί αυτό που έγινε και στην Θεσσαλία με τον Ιαννό. Ότι θα αποζημιωθούν στο 100% οι ζημιές. Περιμένουμε να το δούμε. Και τις δηλώσεις του Υπουργού που διαβάσαμε στη Βουλή, το ίδιο δήλωσε τώρα. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Τι λέμε στους Έλληνες αγρότες της περιοχής? Δυστυχώς το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι υπομονή. Δυστυχώς. Και να είμαστε στις επάλκεις ώστε να δούμε τι, αν δεν ισχύσουν αυτά τελικά που μας υποσχέθηκαν, να κινηθούμε και διαφορετικά. Υπάρχει μια αισιόδοξη εκτίμηση ότι κάπου μέχρι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα έχουμε κλείσει με τις προκαταβολές ή είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο? Όχι. Αυτά τουλάχιστον που μας υποσχέθηκαν είναι ότι από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβρη ό,τι εκτιμάται και ολοκληρώνει τη διαδικασία θα πληρωθεί το 40% και μέχρι τα Χριστούγεννα το υπόλοιπο. Τώρα να μείνουμε να το δούμε. Σας είπα ότι με τη σημερινή επαφή που είχαμε το γραφείο της περιοχής μας είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν θα περιμένουμε την εκτίμηση να σταλεί στην Αθήνα, απλώς σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε παραγωγού θα καταβληθεί το 40% και αν υπάρξει διαφορά θα προσταφερεθεί. Τώρα, επειδή έχουμε και τις εκτιμήσεις των τεχνοκρατών, έχουμε και την εξέλιξη σε ό,τι αφορά την παραγωγή, μπορούμε νομίζω να κάνουμε έναν απολογισμό το πώς πήγε πραγματικά η παραγωγή. Ήταν τόσο καταστροφική όσο αρχικά λέγαμε την περίοδο της Άνοιξης? Ναι, δυστυχώς οι ζημίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σκεφτείτε ότι στην περιοχή μας τουλάχιστον τα κεράσια υπάρχουν εκτίματα τα οποία δεν έχουν συγκομιστεί καθόλου, ούτε ένα κιλό. Το μέγεθος ζημιάς ήταν 100%, πραγματικά 100%. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες περιοχές με τα μήλα. Και εκεί έχουμε μεγάλες ζημιές. Δεν είναι στο μέγεθος των κερασιών, αλλά και εκεί έχουμε σημαντικές ζημιές. Ίσως γιατί είχαν διαφορά σε ό,τι αφορά την παραγωγή τους χρονικά. Ναι, στην περίοδο της ανθοπορίας. Ακριβώς.
Τώρα, θέλω και να κάνω και ένα ερώτημα που ενδεχομένως απασχολεί την προοπτική της καλλιέργειας. Όταν χάνουμε πελάτες κατά μία σεζόν, όταν χάνουμε αγορές, ενδεχομένως τους χάνουμε οριστικά από πελάτες. Υπάρχει τέτοιος φόβος? Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά να σκεφτείτε ότι σχεδόν σε όλη τη χώρα είχαμε αυτό το φαινόμενο, και ειδικότερα στη Μακεδονία, στη Δυτική και στη Κεντρική Μακεδονία, οπότε δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάνε. Φαντάζομαι ότι θα ξαναγυρίσουν σε εμάς. Αυτό όμως που θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και από την πλευρά μας εμείς το έχουμε κάνει πράξη, είναι η πρόληψη στο μέτρο του δυνατού. Σήμερα η τεχνολογία λίγο πολύ μας βοηθάει σε αυτό το θέμα. Έχουμε καταθέσει στη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο Τουργάκη με τους πολιτικούς κομμούς, το γραφείο του Περιφερειάρχη, έχουμε καταθέσει μια πρόταση, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση των φαινομένων και δι' του παγετού. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον Γιώργο, ο μόνος καθηγητής του Πανεπιστήμιου, ο οποίος ασχολείται χρόνια με το αντικείμενο. Και κάναμε μια μελέτη 35 σελίδων, την οποία την καταθέσαμε στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την προστασία του, την αντιπαγετική. Είτε αυτό θα είναι με την κατάκτηση από νερά, και εμείς σαν οργανισμός κάνουμε μια επέκταση του αριθμού μας τώρα, και εξυγχρονισμό του υφιστάμενου, 5.700 στρέμματα, και ίσως θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα στο μέτρο του δυνατού της πρόληψης της αντιπαγετικής προστασίας με την κατάκτηση από νερό. Και με τους ανεμομίκτες. Το είδε πολύ θετικά ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και περιμένουμε Αυτές οι προτάσεις είναι κοστοβόρες, κοστίζουν πολύ, μπορεί να τρέξει ένα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα? Γιατί νομίζω ότι θα είναι καλό και για την παραγωγή εσάς τους αγρότες, αλλά και για τον ΕΛΓΑ τον ίδιο που δεν θα αποζημιώνει, έτσι δεν είναι? Φυσικά είναι, σε σχέση κόστος με τις αποζημιώσεις είναι απειροελάχιστο. Περίπου, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, το κάθε ανεμομίκτης κοστίζει από 10 έως 15.000 την εταιρεία και το μέγεθός του. Και μπορεί να καλύψει μια έκταση πάνω από 10-12 στρέμματα. Σκεφτείτε τα εκατομμύρια που δίνει κάθε χρόνο ο ΕΛΓΑ. Φέτος, ας πούμε, ο τζίρος του ΕΛΓΑ είναι περίπου 185 εκατομμύρια και φέτος καλείται να καλύψει ένα ποσό της τάξης των 400 και εκατομμυρίων. Το οποίο δεν έχει και φυσικά θα γίνει με κρατική παρέμβαση. Γι' αυτό ζητάμε στο μέτρο του δυνατού την προστασία όσο το δυνατόν από την τεχνολογία. Όπως ξέρετε και στην περιοχή μας, εμείς ήδη το εφαρμόζουμε αυτό όσον αφορά την αντιχαλαζική προστασία. Και έχουμε μια πανελλήνια βροχιά, εμείς και εμείς. Αντιχαλαζικό δικτύο. Οπότε είναι κάτι που το βλέπουμε πάντα θετικά. Τώρα, την κοινωνία που είχαμε το γραφείο του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, μου υποσχέθηκαν ότι θα το δούνε θετικά το ζήτημα και πιθανόν να πάμε σε πειραματικό τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο εφαρμογής εδώ στην περιοχή, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω τα τελευταία χρόνια, παρατηρώ από το ρεπορτάζ ότι εκεί ο ΤΟΕΒ έχει κάνει μια εξέλιξη και συνεχώς βελτιώνεται, δίνοντας και προοπτική και σε νεότερους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Πολύ πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, έχετε πάρει και καινούργια γεφυροπλάστικα. Έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του φράγματος? Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Έχουν αυξηθεί τα ποτιστικά χωράφια και άρα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η δυναμική καλλιέργεια δένδρων ή άλλων προϊόντων? Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, είχαμε ένα φράγμα και το έχουμε στο Βέρμπιο. Έχει περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Έχει τελειώσει ο πολυλειτουργικός αγωγός. Ήδη παίρνουμε νερό από εκεί που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 800 κυβικών. Τα στρέμματα έχουν αυξηθεί, έχουν φτάσει σχεδόν τα 2.500 τα επίσημα που αρδεύει ο ΤΟΕΠ. Έχουμε και μερικές γεωτρήσεις ιδιωτών. Αυτό που μένει τώρα είναι, και έχει ξεκινήσει βέβαια, είναι η κατασκευή, ο εξυγχρονισμός και η κατασκευή του νέου αρδευτικού. Το οποίο όταν ολοκληρωθεί, πιστεύουμε στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως είναι και η σημαντική υποχρέωση του ανάδοχου, να αρδεύσει 5.700 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο έργο και δίνουμε προοπτική για την νεολαία και για τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, μια που περνάμε και την εποχή της αποκινητοποίησης και κάπου πρέπει να στρέψουμε όλο αυτόν τον κόσμο ώστε να βρει διέξοδο.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εδώ είμαστε να δούμε λίγο την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε στην κουβέντα μας, υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν κυριολεκτικά να ζήσουν, γιατί περιμένουν αυτή την αποζημίωση λόγω του παγετού, δεν είχαν παραγωγή την φετινή χρονιά. Έτσι ακριβώς είναι και οι υποχρεώσεις τρέχουν έναντι του οργανισμού, να πω και τα δικά μας, έναντι του ΤΟΕΠ, έναντι των υιοπόνων και όλα αυτά. Χρησιμοποίησαν λοιπάσματα, ραντίσματα, όλα αυτά τα κόστη πετρέλαια στα τρακτέρ. Καλλιεργητικές φροντίδες έχουν γίνει και γίνονται. Εάν εγκαταλείψουμε τα δέντρα, θα μας εγκαταλείψουν και αυτά. Ναι, αν όμως δεν παίρνεις καρπό, πώς να καλύψεις τις καλλιεργητικές φροντίδες. Αυτό και ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να δώσει βαρύτητα, όχι μόνο στις φετινές ζημιές, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να εξυγχρονίσει τον κανονισμό του, να μπορεί να τα προβλέψει. Αυτή όλη η διαδικασία είναι κατά παρέκκληση του κανονισμού του. Ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι κατ' εξαίρεση φέτος γιατί το πρακτικό στάδιο, κάτι το οποίο δεν το προβλέπει ο οργανισμός. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και επειδή έχει αλλάξει το κλίμα και η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας και τη ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στον οργανισμό του ΕΛΓΑ. Θα πρέπει να επανδοθεί ο ΕΛΓΑ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε, αφού τελειώσει αυτό το κακό που βρήκε την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ. Στην αγορά πάμε τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Πτολεμαΐδα, καθώς η υποτονική συνεχίζει να είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Αύγουστο, που είναι και ο τελευταίος μήνας των καλοκαιρινών εκτόσεων, αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση. Μέχρι σήμερα πάντως είναι υποτονική. Θεωρώ ότι η κίνηση δεν είναι πολύ καλή. Είναι αρκετά πεσμένη συγκρίση με άλλες χρονιές. Δεν μπορώ να πω πού οφείλεται. Και οφείλεται νομίζω κυρίως στην οικονομική στενότητα του κόσμου. Ο κόσμος να βγει έξω στα μαγαζιά, του κάνω έκκληση, να δει τις τιμές, να δει την ποιότητα και να στηρίξει την αγορά της Ορδέας. Πιστεύω ότι μετά την μία του μηνός, την ερχόμενη εβδομάδα, έχω την εντύπωση ότι η κίνηση θα ανέβει. Υπάρχουν τιμές, υπάρχει επάρκεια. Πραγματεύονται οι έμποροι γιατί θέλουν και τη ρευστότητα. Ναι, υπάρχουν τιμές, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν ο εμπορικός κόσμος θέλει να ρευστοποιήσει τα προϊόντα που πήρε. Δεν ήρθε η δουλειά που αναμέναμε. Πιστεύω όμως, σας είπα πριν, ότι θα ανέβει όσο πάμε προς τον Αύγουστο. Πάμε τώρα στον Δήμο της Εορδέας και πιο συγκεκριμένα θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του νομικού προσώπου του Δήμου, του ΚΙΠΑΠ, της κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης και πολιτισμού, την κυρία Πράπα, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Κυρία Πράπα, κύριε πρόεδρε, Ο λόγος που ζητήσαμε να κουβεντιάσουμε είναι η εικόνα που αντικρίζουμε καθώς έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου της Εορδέας και όχι μόνο της πόλης αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο στους παιδικούς σταθμούς? Καλησπέρα σας κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Αυτό το διάστημα είναι μια μελέτη που είχε ετοιμάσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Εορδέας για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι η δεύτερη φάση να αδειοδοτηθούν νόμιμα οι παιδικοί σταθμοί και υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέτε, ο εργολάβος είναι μέσα, κάνει μια ανακαίνιση τους παιδικούς σταθμούς εν ώψη της νέας χρονιάς που θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο ώστε να είμαστε τακτοποιημένοι και καλυμμένοι από όλα. Βλέπουμε αλλάζονται κουφώματα, πατώματα. Ναι, αλλάζουν κουφώματα, αλλάζουν τα πατώματα γιατί κάποια ήταν με πλακάκια τα οποία δεν επιτρεπόταν. Οπότε τώρα μπαίνουν πατώματα, κουφώματα, παράθυρα να ανοίγουν προς τα έξω έτσι ώστε να είναι ασφαλή για τα μικρά παιδιά που θα είναι στους παιδικούς. Και μάλιστα είδα σε έναν από το οποίο έχουμε και εικόνες ένα παιδικό σταθμό το οποίο κατεβαίνουν κατ' ύψος τα παράθυρα για να είναι στο ύψος των μικρών παιδιών γιατί ήταν παράθυρα ψηλά και ουσιαστικά τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν έξω. Ακριβώς. Κατεβαίνουν στο ύψος των παιδιών με προστατευτικά μπροστά ώστε να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Γίνεται μια πολύ σωστή και επιμελημένη δουλειά. Αυτό θα γίνει και στα χωριά και στους οικισμούς όπου αυτό υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Αυτό θα γίνει και στους 8 παιδικούς σταθμούς που έχουμε.
Και ετοιμάσαμε ήδη και το παιδικό σταθμό του νοσοκομείου που μας παραχωρήθηκε από τον Ποντοσάκιο νοσοκομείο προς χρήση του Δήμου Εορδαίας. Άρα τη φετινή χρονιά, τη χρονιά που έρχεται από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε λειτουργία και του παιδικού σταθμού. Από 1 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός πάνω στο Ποντοσάκιο. Είναι τελειωμένος, βρίσκεται σε μια σειρά τώρα, υπολείπεται να αδειοδοτηθεί και όπως επίσης από Σεπτέμβριο θα υπάρχει και σύντηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Εορδαίας. Προσωπικό θα προσλάβετε καινούριο, θα μεταφέρετε ανακατανομή του προσωπικού, τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Το προσωπικό επαρκεί προς στιγμής, θα γίνει μία ανακατάταξη, θα κλείσει ένας προπονηπιακός που υπάρχει στην Πτολεμαϊδα και θα μεταφερθεί επάνω. Οπότε προσωπικό υπάρχει. Κατάλαβα. Κάτι άλλο που ενδεχομένως πρέπει να πούμε στο θέμα αυτό? Στο θέμα αυτό πρέπει να πούμε ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Εορδαίας λειτουργούν με πολύ σωστό τρόπο, με πολύ έμπειρο προσωπικό. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Φέτος θα υπάρχει και η σύντηση, όπως και θα υπάρχει και μεταφορά με λεωφορείο από Πτολεμαϊδα προς το Ποντοσάκιο νοσοκομείο, στο παιδικό σταθμό εκεί. Τώρα, επειδή είπατε σύντηση, και αυτό ήταν και προεκλογική δέσμευση, αν θυμάμαι, της Δημοτικής Αρχής. Αυτό ήταν προεκλογική δέσμευση. Η σύντηση αφορά το συγκεκριμένο παιδικό σταθμό ή γενικότερα τους παιδικούς σταθμούς? Η σύντηση αφορά όλους τους παιδικούς σταθμούς. Άρα η είδηση που προκύπτει είναι ότι από φέτος θα έχουμε σύντηση στους παιδικούς σταθμούς. Από φέτος θα υπάρχει σύντηση σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Εορδαίας. Ενδιαφέρον ακούγεται. Γιατί νομίζω ότι έχει χρόνια που σταμάτησε αυτό λόγω κόστους, αν θυμάμαι, ναι, την εποχή εκείνη. Δεν ξέρω ακριβώς πότε σταμάτησαν. Απλά εμείς ήταν δέσμευση του Δημάρχου μας, του Παναγιώτη του Πλακετά, ότι θα μπει η σύντηση σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Εορδαίας. Και γίνεται πράξη από 1 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες αυτές που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας των παιδικών σταθμών? Οι εργασίες αυτές, ναι, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί ήταν από τις δομές που χρησιμοποιούσαν, μάλλον υποδέχονταν παιδιά και μάλιστα σε πολύ μικρή ευαίσθητη ηλικία, και την περίοδο της πανδημίας δεν έκλεισαν, ενώ τα σχολεία είχαν κλείσει. Έκλεισαν ένα μικρό διάστημα. Πώς τα καταφέρατε? Έκλεισαν ένα μικρό διάστημα σύμφωνα με το ΦΕΚ που έβγαινε. Ναι, ναι, το προσωπικό δούλεψε. Είχαμε πάρει όλα τα μέτρα που χρειαζότανε. Κλείσανε τις μέρες που απλά η κυβέρνηση όρισε ότι έπρεπε να κλείσουνε. Κατά τα άλλα δεν είχαμε πρόβλημα, δεν είχαμε κρούσματα. Το προσωπικό ήταν άψογο. Ή τα παιδιά που πηγαίνανε στο παιδικό τα παραλάβαινε μία δασκάλα και αυτή τα είχε μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν ανακατευότανε άλλες δασκάλες μέσα και νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κυρία Πράπα, και κρατώ την είδηση ότι ανακαινίζονται οι παιδικοί σταθμοί και από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε και σύντηση στους παιδικούς σταθμούς. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385 044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Εμπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ.
Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. Στα της ημέρας και στις γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου θα πάμε τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Ορεινή Βλάστη, όπου εκεί την γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα γιόρτασαν κάτοικοι και τοπικός κλήρος. Το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα είναι στις παρυφές της Βλάστης και κάθε χρόνο συγκεντρώνει πιστούς από την ευρύτερη περιοχή. Αρχιεπίσκοπε, Ιώπης, κύριε Δαμασκηνέ, σεβαστέμιο γέροντα, πάτε Νικηφόρε, το σύγκριο της Ιεράς Οτροπόλεως, Φλωρίς, Πρεσπών και Οδέας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολύ μεγάλη ευλογία σήμερα, η Εκκλησία μας εορτάζει την πλήμη του Αγίου Ενόμου του Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαμαντικού και Θαυματικού, να τελείται σε αυτό το μοναστήρι το υπέρλαμπρο και μοναδικό, μπορώ να πω στην Ορθοδοξία, σας πω αργότερα τους λόγους, ο εσπερινός αυτός, η στιγμή του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Και όπως στη σημερινή εποχή ιδιαιτέρως γίνεται λόγος για τους ιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για το ιατρικό προσωπικό, για τον τομέα της υγείας, λόγω της πανδημίας που έχει σκύψει σε όλο πραγματικά τον κόσμο, ο δικός μας γιατρός είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Ο δικός μας λοιμοξιολόγος είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Τα δικά μας φάρμακα είναι αυτά που δίνει η Εκκλησία. Και αυτά των γιατρών είναι καλά φυσικά, αλλά το δικό μας το φάρμακο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο το λαμβάνουμε όσοι εκκλησιαζόμαστε και συμμετέχουμε στην Ιερά Μυσταγωγία που γίνεται εντός των Ιερών Ναών. Προσμιώνεται, βλέπω πάντοτε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος στην ιστορία της Μονής Ταύτης. Ξεκίνησα την ενέγερση με τα ενός Αγίου Επισκόπου του Αντωνίου, του Μακαριστού. Συνέχισα με τον ενός άλλου Αγίου Επισκόπου του Παύλου, του προκατόχου σας. Και σήμερα εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε την ιεράν αυτή εορτή με την μητέραν Αγίαν Παρουσία, Σεβεσμιώτατε. Χαίρομαι, Σεβεσμιώτατε, διότι αυτό το έργο το οποίο επετέλεσα με μεγάλο κόπο και με πολλές δυσκολίες το παρέδωσα σε χέρια ικανά, σε χέρια τίμια, σε χέρια που θα συνεχίσουν να το προσέχουν και μετά από μένα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Καλή συνέχεια σε όλους.